Συγκίνηση και τιμή βρισκόμαστε όλοι μαζί για να συμμετάσχουμε στις εκδηλώσεις μνήμης του ολοκαυτώματος της Ιππάτης του 1944. Με ιδιαίτερη συγκίνηση γιατί εκπροσωπώ ως δήμαρχος τους κατοίκους της ιστορικής πόλης της Ιππάτης και ιδιαίτερη τιμή γιατί καλωσορίζω τους καλεσμένους μας σε αυτόν τον πανέμορφο, πολύπαθο και ένδοξο τόπο. Με ιδιαίτερη συγκίνηση φέτος, γιατί συμπληρώνονται 100 χρόνια από τους Βαλκανικούς πολέμους, στους οποίους έπεσαν οι πατέοι αγωνιστές, τους οποίους τιμούμε με ονόματα οδών και στην πόλη της Λαμίας και στην πόλη της Ιππάτης. Και πιστέψτε με, αισθάνομαι βαρύ το φορτίο που κουβαλάει ατούτος εδώ ο τόπος. Φορτίο ιστορικό, φορτίο ψυχής, φορτίο που σηματοδοτεί έναν δρόμο χρέους, έναν δρόμο δικαίωσης για όλους εκείνους που πρόσφεραν τις ζωές τους και τα νιάτα τους στο θυσιαστήριο της δόξας για μια πατρίδα ελεύθερη και υπερήφανη. Σε αυτόν εδώ τον τόπο που ερχόμαστε ταπεινοί προσκυνητές, ερχόμαστε πρώτα απ' όλα για να τιμήσουμε εκείνες και εκείνους που έπεσαν θύματα της βαρβαρότητας και της εκδικητικότητας ενός κατακτητή, ο οποίος αντί να χτυπηθεί στα πεδία με τους μαχητές, προτίμησε να εξοντώσει αδιακρίτως γυναικόπαιδα και να κάψει σπίτια και εκκλησιές και να εκτελέσει άοπλους Έλληνες. Τιμούμε σήμερα φόρο τιμής στα θύματα του ολοκαυτώματος Ιππάτης. Μια πόλη που έχει ζήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις θηριωδίες του ναζισμού. Θηριωδίες που δεν συγκινούν το ίδιο όλους τους Έλληνες πολίτες σήμερα. Δυστυχώς, υπάρχουν κάποιοι, ορισμένοι, λίγοι Έλληνες, που αρέσκονται σε τέτοιες νοοτροπίες και σε τέτοιες αντιλήψεις, που έχουν οδηγήσει όμως σε αυτά τα αποτελέσματα. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι Έλληνες, που θεωρούν ότι όποιες εθνικές διεκδικήσεις μπορεί να επιτευχθούν με ανεύθυνες κραυγές. Η κυβέρνηση εθνικής ευθύνης έχει ταχθεί απέναντι και στις δύο αντιλήψεις. Παλεύει απέναντι στις σύγχρονες φωνές και εκφορές του ναζισμού, αλλά ταυτόχρονα διεκδικεί με συστηματικό τρόπο τα δίκαια του παρελθόντος. Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχουμε κάνει συγκεκριμένη, σοβαρή δουλειά πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Είναι ιστορικό χρέος, αλλά είναι και ο ελάχιστος φόρος τιμής απέναντι σε όλους αυτούς που αγωνίστηκαν απέναντι στον ναζισμό και για την εθνική ελευθερία. Είστε κουράγιοι, θα πληρώσουν εκλογές με αφορμή την ΕΡΤ. ΕΡΤ και εκλογές, Υπουργέ. Τιμούμε σήμερα όλα αυτά τα αθώα θύματα ενός ναζιστικού καθεστώτος, μιας βαρβαρότητας, η οποία σκόρπισε θάνατο και καταστροφή όχι μόνο στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Ιππάτη, αλλά σε όλο τον κόσμο. Και είναι προσβολή στη μνήμη αυτών των ανθρώπων κάποιοι άνθρωποι να έρχονται σήμερα να είναι τιμητές ενός ολοκληρωτικού καθεστώτος και να είναι αρνητές των θηριωδιών που διαπράχθησαν. Το απεχθές πρόσωπο του εθνικοσοσιαλισμού, δηλαδή του ναζισμού, είναι αυτό που ενσωματώνεται σήμερα εδώ μπροστά σε αυτό το μνημείο. Και σε άλλα πολλά τέτοια μνημεία κατάσπαρτα σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Δεν μπορεί λοιπόν σε καμιά περίπτωση ο ελληνικός λαός, η ελληνική φυλή, με την τρισχιλιετή ιστορία, φορέας πάντα ελευθέρου πνεύματος, να ανέχεται φαινόμενα σαν αυτά. Και αυτό που θέλω είναι να δείξουμε ποιο είναι το πραγματικό περιεχόμενο αυτού του μορφώματος, για να καταλάβουν οι νέοι
Γιατί όταν λειτουργεί το θυμικό, υποχωρεί το λογικό. Όταν λειτουργεί η έξαρση της οργής, υποχωρεί η σκέψη. Θα πρέπει λοιπόν μέσα από τα ίδια το περιεχόμενο του εθνικοσοσιαλισμού και του ναζισμού να δώσουμε στους νέους να καταλάβουν πόσο απεχθές είναι και πόσο ακρίβει. Είναι τυπικό το θέμα. Αυτή τη στιγμή καλείς όλα τα κόμματα, ενδεχομένως θα καλέσεις και αυτούς. Από εκεί και πέρα είναι το θέμα αν θα τους αποδεχθεί η ίδια η κοινωνία ή όχι. Και εδώ η κοινωνία δεν τους αποδέχεται. Θυμούμε εδώ σήμερα τα θύματα ενός από τα εκατοντάδες ολοκαυτώματα των κατοχικών στρατευμάτων των Ναζί στη Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στη χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρώπη, και των αγωνιστών της αντίστασης. Σήμερα ζούμε μια ιδιότυπη επίσης κατοχή από την τρικομματική κυβέρνηση και την Τρόικα, που έχει δημιουργήσει επίσης δεκάδες κοινωνικά ολοκαυτώματα, εξαθλιώνοντας τον ελληνικό λαό, οδηγώντας στην ανεργία το 60% των νέων και στη μετανάστευση, και έχουμε χρέος να αντισταθούμε και να ανατρέψουμε αυτή την κατοχική κυβέρνηση. Επίσης, έχουμε χρέος να απομονώσουμε κοινωνικά και πολιτικά όσους και σήμερα καλλιεργούν το διχασμό μέσα στον ελληνικό λαό, όσους αρνούνται τα ολοκαυτώματα και την ιστορία. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να αποδώσουμε φόρο τιμής στους φαγιασέντερς της γερμανικής θηριωδίας. Θα πρέπει κάποια στιγμή όλοι οι υποστηριχτές του φασισμού να πάνε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας και στη λύθη. Από όπου και αν προέρχονται αυτοί και όπου και αν βρίσκονται, είτε εσωτερικά στη χώρα μας είτε εξωτερικά αυτής. Επίσης θα πρέπει κάποια στιγμή επιτέλους να σταματήσουμε να κανιβαλίζουμε μία-μία τις κοινωνικές τάξεις και απευθύνομαι στους εργαζόμενους της ΕΡΤ τώρα ή της ΝΕΤ ή στο ραδιόφωνο της ελληνικής ραδιοφωνίας, και να πάμε επιτέλους να ζητήσουμε πίσω αυτά τα οποία μας χρωστάει η Γερμανία και αυτά τα οποία οφείλει να μας δώσει για όλα αυτά τα οποία έχει κάνει στην Ελλάδα. Το ολοκαύτωμα της μαρτυρικής υπάτης και η θυσία αυτών των κατοίκων θα έπρεπε να αποτελεί διδαχή για όλους μας. Δυστυχώς το πολιτικό παρόν δεικνύει το αντίθετο. Θα έπρεπε να ρωτηθεί ο καθένας από τη μεριά του και τον εαυτό του, εάν δικαιούμαστε τη θυσία αυτή, την παρακαθήκη αυτή. Ας το σκεφτούμε. Σήμερα, 69 χρόνια από το ολοκαύτωμα της υπάτης, βρισκόμαστε εδώ για να αποδώσουμε φόρο τιμής σε όλους αυτούς που έπεσαν για τη δημοκρατία, την ελευθερία και την υπερηφάνεια της χώρας μας. Βρισκόμαστε εδώ, παραδειγματιζόμενοι από τη θυσία του λαού μας, να δείξουμε ότι οι γενιές οι επόμενες της χώρας μας μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά και με το παράδειγμα αυτών να ανοικοδομήσουμε τη χώρα μας μέσα από τα συντρίμια μιας σημερινής, όχι οικονομικής, αλλά κοινωνικής κρίσης. Είναι, ας το πούμε πολιτικά, κοινωνικά απαράδεκτο σήμερα να γίνεται συζήτηση γιατί αν θα πρέπει να συμμετάσχει η Χρυσή Αυγή. Ως δίκτυο μαρτυρικών πόλεων και χωριών Ελλάδας, αποτελούμενοι από 50 μαρτυρικούς δήμους της χώρας, είμαστε ενάντια σε κάθε πολιτική της βίας, του ρατσισμού, του νεοναζισμού, της καρφίτσας και των ταγμάτων εφόδου. Θέλω να στείλω από εδώ από την Υπάτη ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό τον κύριο Σαμαρά, ότι είναι τώρα η επιτακτική ανάγκη να θέσουμε το ζήτημα των γερμανικών οφειλών πιο δυνατά, πιο στεναρά, και τον καλούμε να διεκδικήσει τις γερμανικές οφειλές ευθέως στη γερμανική κυβέρνηση και στην καγκελάριο Μέρκελ, γιατί ο ελληνικός λαός δεν χρωστάει τίποτα, τουναντίον χρωστάνε στον ελληνικό λαό, δεν είναι οικονομικό επομένως ζήτημα, είναι ζήτημα ιστορικό. Και είναι ένα ζήτημα κυρίως δικαίωσης των εκατοντάδων χιλιάδων θυμάτων της βίας, της κατοχής, του πολέμου και της καταστροφής που έγιναν στην Υπάτη, στην Κάνδανο, στα Καλάβρητα, στο Δίστομο, καθώς και σε ολόκληρη τη χώρα.